Αδελφοί μου, χριστιανοί ορθόδοξοι. Σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για ένα θέμα που προέκυψε πριν λίγες μέρες και έχει να κάνει με μια πανορθόδοξη συνδιάσκεψη για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας και αφορούσε τις εσχατολογικές αιρέσεις. Αυτό έγινε στη Θεσσαλονίκη από τις 15 έως τις 17 Δεκάτου του 2012. Και βγάλανε κάποια πορίσματα οι αρχιερείς μας εκεί. Δυστυχώς, στα πορίσματα αυτά που βγάλανε, δεν διαχωρίζουνε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ασχολούνται με την ορθόδοξη εσχατολογία και να μην ασχολούνται με την αιρετική εσχατολογία. Αλλά δυστυχώς τους βάζουν όλους στο ίδιο κουτάκι και λένε ότι όποιος ασχολείται με την εσχατολογία είναι αιρετικός. Δυστυχώς όμως, αδελφοί μου, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν αναγνωρίζουν και δεν ακολουθούν αυτό που είπε ο Χριστός. Και ο Χριστός μας είπε να ερευνάμε τις γραφές. Και μέσα στις γραφές είναι και τα εσχατολογικά θέματα. Και οι αρχιερείς αυτοί μας προτρέπουν να μην ασχολούμαστε με τα εσχατολογικά θέματα. Να μην τα ερευνάμε και να μην διαδίδουμε για τα εσχατολογικά θέματα, που είναι μεγάλη πλάνη. Επίσης, ο Χριστός μας λέει να προσέχουμε τα σημεία των καιρών. Πώς λοιπόν οι αρχιερείς αυτοί μας λένε ουσιαστικά ότι μην κοιτάτε τα σημεία των καιρών. Μα αν δεν κοιτάξουμε τα σημεία των καιρών, που είναι εντολή του Κυρίου μας, πώς θα πληροφορηθούμε και θα καταλάβουμε ότι έρχεται? Σήμερα λοιπόν, στις μέρες μας, έρχεται ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, γιατί μας έδωσε ένα σημείο. Το σημείο αυτό ήταν η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, που έγινε το 1948. Και μας λέει ότι δεν θα περάσει η γενεά εκείνη, μέχρι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και μία γενεά, σύμφωνα με την προσευχή του Μωυσή του ανθρώπου του Θεού, είναι 70 με 80 έτη. Αυτό είναι όλη διδασκαλία ή είναι πλάνη? Δεν πρέπει λοιπόν, εφόσον δεν είναι πλάνη, αλλά είναι ορθόδοξη διδασκαλία, δεν πρέπει να ενημερώσουμε και τους πλησίων μας ότι ο Χριστός μας είπε για αυτό το σημείο των καιρών? Από τη στιγμή που το λέει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, προσέξτε τα σημεία των καιρών, εσείς γιατί παίρνετε τη θέση
των Φαρισαίων, που ο Κύριος μας στο κεφάλαιο 16 στο κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο τους είπε: όταν βραδιάζει λέτε, ο καιρός θα είναι καλός, γιατί ο ουρανός είναι φλογοκόκκινος. Και το πρωί λέτε, σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι φλογοκόκκινος και συννεφιασμένος. Πράγματι, την όψη του ουρανού γνωρίζετε να τη διακρίνετε, τα σημεία όμως των καιρών δεν δίναστε. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, αδελφοί μου, από αυτό? Εμείς οφείλουμε να ερευνάμε όλη τη γραφή και τα εσχατολογικά θέματα και οφείλουμε να λέμε στους πλησίων μας ότι προσέξτε τα σημεία των καιρών, προσέξτε τα σημεία των καιρών, διότι έρχεται ο Αντίχριστος και η Δευτέρα Παρουσία. Διότι ο Χριστός μας έδωσε τα σημεία των καιρών για να αντιληφθούμε ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία και να μην πλανηθούμε από τον Αντίχριστο. Πώς λοιπόν εσείς, αρχιερείς, δεν θέλετε να δείτε τα σημεία των καιρών? Ποιος θα πληροφορήσει τον κόσμο ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία? Διότι εσείς με αυτόν τον τρόπο δεν θα αναγνωρίσετε ούτε τους δύο προφήτες. Διότι δύο προφήτες θα λένε ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Πώς λοιπόν εσείς θα τους αναγνωρίσετε και δεν θα τους τοποθετήσετε σε ένα κουτάκι μαζί με όλους τους άλλους αιρετικούς? Πώς δεν θα τους βγάλετε ότι είναι πλανεμένοι? Πώς θα τους αναγνωρίσετε? Διότι κι αυτοί θα λένε ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Κι αν εσείς πρέπει λοιπόν να πείτε στον κόσμο ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία και ότι είμαστε κοντά στον Αντίχριστο και στα χρόνια της Δευτέρας Παρουσίας, γιατί δεν το λέτε? Γιατί δεν το λέτε? Κατά τα πορίσματα λοιπόν τα δικά σας, και ο Άγιος Λαβρέντιος του Σερνικόφ είναι πλανεμένος, που κινημήθηκε το 1950 και είπε σε πολύ κόσμο ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Και κάποιες γυναίκες ήταν γεννημένες το 1923 και αυτό μας οριοθετεί μία περίοδο εμφάνισης του Αντιχρίστου. Δεν είναι Άγιος της Εκκλησίας μας ο Άγιος Λαβρέντιος του Σερνικόφ? Και αν δεν τον γνωρίζετε, τον Άγιο Λαβρέντιο του Σερνικόφ, μελετήστε τον, αρχιερείς που βγάλατε αυτά τα πορίσματα. Διότι στα πορίσματα αυτά δεν κάνετε διάκριση. Και η διάκριση αυτή είναι να πείτε: αφήστε τις αιρετικές εσχατολογίες, ακολουθήστε τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και των Αγίων μας. Να βλέπετε τι λένε για τα έσχατα οι Άγιοι μας. Αυτό έπρεπε να πείτε.
και όχι να θεωρείται όποιον μιλά για τα έσχατα ως πλανεμένο και αιρετικό, διότι τόσοι Άγιοι της Εκκλησίας μας μίλησαν για τα έσχατα και έχουμε και τον Άγιο Λαβρέντιο του Σερνικόφ, ο οποίος μας μιλάει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη σημερινή κατάσταση και για το τι έρχεται, αλλά και για το πότε έρχεται. Εσείς λοιπόν πάτε κόντρα στις προφητείες αυτές που έκανε ο Άγιος Λαβρέντιος του Σερνικόφ με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Πάτε κόντρα δηλαδή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος φώτισε τον Άγιο Λαβρέντιο του Σερνικόφ για να πει αυτά τα πράγματα, να τα ακούσουν οι πιστοί για να προετοιμαστούν? Πώς βάζετε όλους στο ίδιο κουτάκι του πλανεμένου και του αιρετικού? Τα πορίσματα αυτά που βγάλατε δυστυχώς είναι διαστρέβλωση της αλήθειας, διότι στα πορίσματα αυτά έπρεπε να λέτε: αφήστε τους αιρετικούς και την εσχατολογία των αιρετικών και ακολουθήστε την εσχατολογία των Αγίων Πατέρων. Ακολουθήστε τα σημεία των καιρών που όρισε ο Κύριός μας στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Αλλά δεν το κάνετε. Δεν κάνετε αυτή τη διάκριση. Πώς λοιπόν θα καταλάβετε ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, αν εσείς το θέμα εσχατολογία το έχετε κλείσει και δεν το αγγίζετε, δεν το επεξεργάζεστε, δεν το ερευνάτε, δεν αναρωτιέστε να πείτε: για να δούμε τι λένε οι Άγιοι, για να δούμε τι λέει ο Κύριός μας για τα σημεία των καιρών. Μήπως είμαστε σήμερα στην εποχή του Αντιχρίστου και στην εποχή που θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία? Αν λοιπόν δεν το ερευνάτε και το κλείνετε το θέμα αυτό και ουσιαστικά με τα πορίσματά σας επιβάλλετε και στους ιερείς να μην μιλάνε για τα έσχατα, να μην λένε ότι έρχεται ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, πώς θα προειδοποιήσετε τον κόσμο? Πώς θα αποδεχτείτε τους δύο προφήτες, οι οποίοι θα σας λέγουν: έρχεται η Δευτέρα Παρουσία? Πώς θα τους αποδεχτείτε? Πώς τολμάτε και μιλάτε και λέτε ότι είναι αίρεση και πλάνη να ασχολείσαι με τα εσχατολογικά και να αναφέρεσαι σε αυτά και να αναφέρεσαι σε περιόδους όταν ο Κύριός μας οριοθετεί την περίοδο αυτή σε μία γενιά? Από όταν θα βγάλει φύλλα η σική. Πρέπει λοιπόν να προσέξετε και να προσέξουμε όλοι μας, αδελφοί μου. Δεν πρέπει να ακούμε σε αυτά τα πορίσματα, παύλα εντολές. Θα συνεχίσουμε όλοι μας να ερευνάμε ολόκληρη τη γραφή και τα εσχατολογικά θέματα. Θα συνεχίσουμε όλοι μας να διαδίδουμε στους πλησίους μας, να τους ενημερώνουμε για τα σημεία των καιρών και ότι έρχεται ο Αντίχριστος και η Δευτέρα Παρουσία και ότι πρέπει να προετοιμαστούμε και να λάβουμε το χάραγμα του Αντιχρίστου. Μητροπολίτη Άνθιμε, που έβγαλες αυτά τα πορίσματα,
και τα υπέγραψες. Αναθεώρησε των πορισμάτων και κάνει διάκριση μεταξύ ορθόδοξης θεολογίας περί των εσχάτων και μεταξύ αιρετικής θεολογίας περί των εσχάτων. Και πρότρεπε τους πιστούς να διαβάζουν όλη τη γραφή και τα εσχατολογικά θέματα και να κοιτούν τα σημεία των καιρών και να λένε ότι ο Κύριος είναι εγγύς, ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι εγγύς, διότι είναι εντολή του Κυρίου μας να λέμε ότι αυτά είναι εγγύς. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Κύριος μας μας λέει γρηγορείτε και προσεύχεστε. Ο Κύριος μας είναι εγγύς και μας προτρέπει και ο Άγιος Κύριλλος με την εξής διδασκαλία. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου, άνθρωπέ μου, και ασφάλιζε την ψυχή σου. Σε διαβεβαιώνει για όλα αυτά η Εκκλησία τώρα, μπροστά στο ζωντανό Θεό, και σου προαναγγέλει τα σχετικά με τον Αντίχριστο πριν να γίνουν. Αν τώρα θα γίνουν όσο ζεις εσύ ή μετά από σένα, δεν το γνωρίζουμε. Είναι όμως καλό, γνωρίζοντάς τα αυτά, να ασφαλίζεις από πριν. Ασφάλιζε λοιπόν τον εαυτό σου, άνθρωπε. Έχεις ήδη τα σημεία του Αντιχρίστου και να μην τα θυμάσαι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά να τα λες και σε όλους τους άλλους με πολύ προθυμία. Το καταλάβατε αυτό, αρχιερείς και αδελφοί μου? Και αν αυτό ήταν καλό τότε που το έλεγε ο Άγιος Κύριλλος, ο οποίος το έλεγε τον 4ο αιώνα, σήμερα που είμαστε στην εποχή του Αντιχρίστου, δεν είναι αυτό πολύ καλύτερο και πιο απαραίτητο από ποτέ να το κάνουμε? Γι' αυτό ας προσέξουμε. Και ας μη φοβόμαστε όλους αυτούς, ακόμα και ας είναι αρχιερείς και ιερείς, οι οποίοι μας λένε τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε, ότι έρχεται ο Αντίχριστος, έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Όχι, να μην τους φοβόμαστε και να μην τους ακούμε, διότι ο Άγιος Εφραίμος Ήρος μας λέει, διότι από αυτούς που έχουν γνώση εύκολα αναγνωρίζεται ο ερχομός του Αντιχρίστου, από εκείνους όμως που έχουν το νου τους σε βιωτικά πράγματα και ποθούν τα γήινα, δεν θα είναι αυτό ευκολοδιάκριτο, διότι αυτός που διαρκώς είναι δεμένος σε βιωτικά πράγματα και αν ακόμη ακούσει δείχνει απιστία και αποφεύγει μεταποστροφή σε εκείνον που το λέει. Θα μας αποστρέφονται, λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, όσοι μιλάμε και λέμε ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία και ο Αντίχριστος. Οι Άγιοι λοιπόν, αδελφοί μου, μας προτρέπουν να μιλάμε για αυτό το θέμα. Μας προτρέπουν να διαδίδουμε το θέμα αυτό. Και ειδικά σήμερα που είμαστε στην εποχή του Αντιχρίστου, διότι έρχεται ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και πώς όλοι αυτοί οι αρχιερείς θα αναγνωρίσουν τους δύο προφήτες? Πώς θα καταλάβουν ότι αυτόν που δείχνουν οι δύο προφήτες είναι ο Αντίχριστος? Πώς θα το καταλάβουν? Πώς, όταν με αυτά τα πορίσματα θα βγάλουν το συμπέρασμα ότι είναι πλανεμένοι? Ας προσέξουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα.
Οπότε λοιπόν, Άγιοι Αρχιερείς, τα πορίσματα αυτά που βγάλατε θέλουν συμπλήρωση και αναθεώρηση, διότι είναι αποτρεπτικά στο να διαβάζουμε την Ορθόδοξη Εσχατολογία και είναι αποτρεπτικά στο να διαδίδουμε την Ορθόδοξη Εσχατολογία και είναι αποτρεπτικά στο να λέμε στους πλησίων μας ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, έρχεται ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός και προσέξτε τα σημεία των καιρών. Και είναι αποτρεπτικά προς όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μίλησαν για τον Κύριο, για την Δευτέρα Παρουσία και μίλησαν για τον Αντίχριστο και μας προέτρεψαν να μιλάμε για αυτό το θέμα και να ερευνάμε. Προσέξτε λοιπόν, αδελφοί μου, δεν θα ακολουθήσουμε αυτά τα πορίσματα και όσους πρεσβεύουν αυτά. Διότι δεν είναι γραμμένα αυτά τα πορίσματα με θεολογική ορθόδοξη τεκμηρίωση, αλλά με ένα πνεύμα εκοσμίκευσης, με ένα πνεύμα ότι η Δευτέρα Παρουσία θα έρθει σε 1000 χρόνια από σήμερα, δεν μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα αυτό το πράγμα. Όταν γράφονται τέτοια πορίσματα με ένα τέτοιο πνεύμα, είναι λογικό να βγαίνουν τέτοια συμπεράσματα, όπως τα συμπεράσματα αυτά στα πορίσματα. Διότι βγήκαν αυτά τα πορίσματα αγνοώντας τελείως τα σημεία των καιρών, ούτως ώστε να υπάρξει διάκριση μέσα στο πόρισμα αυτό, σε όλα αυτά τα πορίσματα, μεταξύ της ορθόδοξης εσχατολογίας και της αιρετικής και πλανεμένης εσχατολογίας. Εμείς, αδελφοί μου, συνεχίζουμε να ερευνάμε όλη την Αγία Γραφή και να προσέχουμε στα σημεία των καιρών και να λέμε στους πλησίων μας ότι έρχεται ο Αντίχριστος, το χάραγμα και η Δευτέρα Παρουσία, ούτως ώστε να προετοιμαστούμε. Και τέλος, Άγιοι Αρχιερείς, που διελίζετε τον κόνοπα και καταπίνετε την κάμελο του οικουμενισμού, βγάλτε πορίσματα που να καταδικάζουν τον οικουμενισμό. Βγάλτε πορίσματα που να καταδικάζουν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τη συμμετοχή της Εκκλησίας Ελλάδος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Που τολμάτε να λέτε για αντιαιρετικό αγώνα ενάντια σε πλάνες και αιρέσεις περί εσχάτων και δεν καταδικάζετε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο που προδίδει την πίστη και προάγει τον οικουμενισμό και δεν καταδικάζετε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Συνεχίστε λοιπόν να ασχολείστε με κουνούπια και να καταπίνετε την αίρεση και πανέρεση του οικουμενισμού. Βγάλτε λοιπόν γρήγορα πόρισμα για να φύγει η Εκκλησία της Ελλάδος από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Διότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν θέλουν να είναι η Εκκλησία της Ελλάδος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Γι' αυτό προσέξτε. Διότι μας βρίσκεται απέναντι σε αυτό το θέμα. Και εσείς από πίσω σας έχετε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πάπα. Και εμείς από πίσω μας έχουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή,
και όλους τους Αγίους μας. Ποιος πιστεύετε θα είναι ο νικητής στο τέλος? Ποιος πιστεύετε θα είναι ο νικητής? Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ο Πάπας και ο Αντίχριστος, ή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μαζί με τους Αγίους και τα Αγγελικά Στρατεύματα? Συστρατευτείτε λοιπόν με τον Χριστό, αρχιερείς και ιερείς, για να δώσουμε ένα χτύπημα στον Οικουμενιστή Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και στον Πάπα, τον αιρετικό ψευδοπροφήτη. Να είστε καλά λοιπόν, αδελφοί μου. Διαδώστε αυτά τα πράγματα όσοι θέλετε και συνεχίστε να ερευνάτε τις γραφές με τους Αγίους Πατέρες. Γρηγορείτε λοιπόν και προσεύχεστε. Ο Θεός μαζί μας. Να είστε καλά.